Συνεχίζουμε να ποδηλατούμε ερευνώντας. Ένα από τα ερωτήματα που μου έκανε ο Γρηγόρης είναι αν θα μπορούσε μια δράση με κοινωνικό και θελοντικό περιεχόμενο να βοηθήσει και τον τουρισμό. Αν και ακούγεται περίεργο, θέλησα να πάω μαζί του στην εστία του Αγίου Νικολάου για να δω από κοντά τι συμβαίνει. Εδώ νομίζω ότι αξίζει στον κόπο, όπως άξιζε και στη Χρυσούλα. Εστία πραγματικής αγάπης, φιλοξενίας. Είναι εύκολη η συνύπαρξη αυτή. Αν δεν είναι όπως οποιαδήποτε συγκατοίκηση. Σίγουρα υπάρχει αγάπη. Έπιασε τη λέξη αγάπη όμως. Ο άνθρωπος δηλαδή προς τον άνθρωπο. Αλλά και τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μου είχαν πει πως συγκρατούν πραγματικά σαν το σπίτι τους. Βγαίνει αυτό. Άλλος χόρευε, άλλος τραγουδούσε. Ο Γιωργάκης μας ξενάγησε μέσα στον ενθουσιασμό στους κήπους. Με τη φροντίδα των δασκάλων και των εθελοντών στα εργαστήρια της εστίας, τα επιδέξια χέρια των μόνιμων κατοίκων φτιάχνουν κοσμήματα που θα πουληθούν σε τοπικά μπαζάρ. Όσοι έχουν λιγότερο επιδέξια χέρια απασχολούνται στον λαχανόκηπο. Πολύ ενδιαφέρον έχει η ιστορία της εστίας, γιατί ξεκίνησε από δύο παιδικές φίλες, την κυρία Βεατρίκη Δημητριάδου, ειδική ψυχολόγος που κατοικούσε στην Ελβετία, και την κυρία Ροδούλα Σταθάκη Κούμαρη, λαογράφος και συγγραφέας βιβλίων από το Γαλαξίδι. Η όλη μονάδα είναι πρωτοποριακή στην Ελλάδα. Βέβαια. Δεν υπάρχει τέτοια μονάδα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και με την Βεατρίκη προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το μοντέλο. Μα δεν είναι εκπληκτικό παιδιά από διάφορες χώρες να μπορούν εδώ πέρα να συμφωνούν πώς να λειτουργήσουν ένα Κοιτάξτε, τέτοιο... Κοιτάξτε, όταν οι άνθρωποι έχουν τον ίδιο στόχο και την ίδια ιδεολογία, πάντοτε συνεννοούνται. Διότι λείπει ο υλισμός. Δεν έρχονται εδώ για να βγάλουν χρήματα. Έτσι. Έρχονται για να βοηθήσουν. Τι σπουδαία κουβέντα τώρα είπατε. Οι ιδεολόγοι όλο και λίγο στεύουν, όπως ξέρετε. Ζούμε σε μια υλιστική εποχή. Θα έπρεπε να συνεχιστεί και όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να γίνει υπόδειγμα για να γίνουν και άλλες παρόμοιες εστίες. Είναι αναγκαίο και είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερες εστίες και αυτό ήταν και ο στόχος μας. Δηλαδή να γίνει ένα υπόδειγμα για άλλες παρόμοιες εστίες σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Το βαθύτερο νόημα είναι αυτό που είπε η Βεατρίκη, είναι να γίνει πρότυπη ομάδα, διότι εδώ τα παιδιά ζουν διαβίου. Δηλαδή η αγωνία των γονέων είναι ότι αν φύγουν οι γονείς, τι θα γίνουν τα παιδιά τους. Την 1η Ιουλίου του 1988 ίδρυσαν το ελληνικό και ελβετικό σωματείο τα Δελφίνια. Η ιστορία της εστίας υπάρχει όλη στην ιστοσελίδα και σε βιβλίο που αποτελεί δίδαγμα για τις νεότερες γενιές, για πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που γράφουν πραγματικές ιστορίες χρήσιμες για την κοινωνία μας. Αυτές οι έξοχες προσωπικότητες, η κυρία Ροδούλα και η κυρία Βεατρίκη, αλλά και οι νεότεροι που κρατάνε την εστία Αγίου Νικολάου, αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Η Ισπανία είναι το μόνο άτομο που είναι από την περιοχή. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ξένοι. Εθελοντές ξένους, είδαμε ένα παιδί από τη Γερμανία. Ξαφνικά το παλικάρι με τα γαλάζια μάτια. Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Βραζιλία. Χιλή. Αυτό για μένα. Ναι. Ρόδα, ρόδα, να είμαστε μαζί, να είμαστε μαζί. Στην εστία Αγίου Νικολάου εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχουν εθελοντικά δεκάδες νέοι και νέες από διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτά τα παιδιά αγαπούν τον τόπο και αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές προβολής γενικότερα της Ελλάδος και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής. Να λοιπόν που δράσεις εθελοντισμού έχουν στοιχεία ενδιαφέροντας ως μια προστιθέμενη αξία στην προώθηση των ελληνικών συμφερόντων σε άλλες χώρες και είναι ένα δεδομένο που το καταγράφουμε.